Νέα στοιχεία φέρνει στο φω της δημοσιότητας η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για τι επιχειρήσει που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού. 205.984 επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναστολή στη χώρα μας, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο απασχολούμενοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Στον χάρτη που δημιούργησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία παρουσιάζεται αναπεριφέρεια το ποσοστό των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή σε όλη την επικράτεια. Στην κεντρική Μακεδονία, ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων, τη τάξεω του 13,4%, που μεταφράζεται σε 31.811 επιχειρήσει από τι συνολικά 237.000 επιχειρήσει τη περιοχή, έχουν μπει σε αναστολή λειτουργία. Στον ίδιο χάρτη, με έντονο κόκκινο χρώμα, παρουσιάζονται εκείνε οι περιοχέ με το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που μπήκαν σε αναστολή λειτουργία. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών βρίσκονται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το 34,4% των επιχειρήσεων, δηλαδή περισσότερο. ...περισσότερες από 87.000 επιχειρήσεις από τις συνολικά σχεδόν 154.000 επιχειρήσεις να έχουν μπει σε αναστολή. Αντίστοιχα υψηλό ποσοστό παρατηρούμε και στην περιφέρεια Ιωνίων νήσων με το 29,8% των επιχειρήσεων... ...δηλαδή περισσότερες από 42.000 επιχειρήσεις από τις συνολικά σχεδόν 88.000 επιχειρήσεις να είναι επίση σε αναστολή. Ποιοι είναι όμω οι κλάδοι τη οικονομία μα που έχουν πληγεί περισσότερο από τα νέα δεδομένα. Επιχειρήσει με ποσοστό αναστολή λειτουργία μεγαλύτερο του 80% είναι αυτέ που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τα καταλήματα, τι αθλητικέ δραστηριότητε και τι δραστηριότητε διασκέδαση και ψυχαγωγία, καθώ και τι δραστηριότητε υπηρεσιών εστίαση. Μεγάλα είναι τα ποσοστά των εργαζομένων που έχουν μπει σε καθεστώ αναστολή των συμβάσεών του στου αντίστοιχου πληττόμενου κλάδου τη οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού έχουν πληγεί περισσότερο σε σχέση με άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων. Από τους σχεδόν 147.000 απασχολούμενους, σχεδόν 139.000, δηλαδή το 94,2% των εργαζομένων, έχουν μπει σε αναστολή ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι σε δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, στην εκπαίδευση και οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις εστίασης. Σε γενικό πλαίσιο, τα περισσότερα λουκέτα αφορούν πολύ μικρέ επιχειρήσεις που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων. Από τις σχεδόν 206.000 επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, οι 179.000 απασχολούν από 0 έως 9 άτομα προσωπικό. Ακόμη 33.000 επιχειρήσει με έναρξη λειτουργίας το έτος 2018 έχουν μπει επίσης σε αναστολή λειτουργίας. Από αυτές, πάνω από 5.000 βρίσκονται στην κεντρική Μακεδονία.